τραπέζι συζητήσεων και έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταθάκη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με επικαιρότητα. Επικαιρότητα, Τούρκη. Ναι, εντάξει, και λογικό είναι. Ναι. Λοιπόν, Υπουργέ, το θέμα, υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και πώς επηρεάζει όλη αυτή η κατάσταση με την Τουρκία το μεγάλο θέμα της εκμετάλλευσης των υδρώων ανθράκων? Καταρχάς εκτιμώ ότι δεν είναι το θέμα το κατεξοχή πεδίο για κομματική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να κρατηθούν χαμηλή τόνη. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει βήμα-βήμα να προχωρήσουμε προς το θετικό αποτέλεσμα που όλοι προσδοκούμε. Η ένταση τώρα με τους υδρογονάνθρακες, η οποία έχει κλιμακωθεί στην Κύπρο, είναι, πιστεύετε, έχει να κάνει και αυτό με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας? Γιατί έρχονται και κουμπώνουν και τα Ίμια και οι δύο στρατιωτικοί και οι ΑΟΣ κάτω στην Κύπρο, κουμπώνουν όλα αυτά μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια ένταση διάχυτη αναμφίβολα, αλλά εκτιμώ ότι κάθε θέμα πρέπει ειδικά να το δούμε βήμα προς βήμα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι και στο θέμα της Κύπρου και τους υδρογονάνθρακες πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως προστατεύουν αυτή τη στιγμή ότι είναι να γίνει εκεί, και νομίζω ότι και στο θέμα της Κύπρου θα διαπιστώσουμε ότι στο τέλος της ημέρας θα επικρατήσει η προφανής λύση που είναι το δικαίωμα της Κύπρου να προχωρήσει. Θα προχωρήσει, κύριε Υπουργέ, και το ρωτάω αυτό γιατί χθες είχαμε από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων οι οποίοι είπαν ότι και εμείς θα πάμε και εμείς θα ανοίξουμε τρύπες στην ΑΟΣ. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά? Υπάρχει μια σαφής διαφορά τώρα. Η Κύπρος κινείται με σαφήνεια. Είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα των υδρών ανακαδράχων με διεθνείς διαδικασίες, απόλυτα νόμιμες και απόλυτα θεμητές. Έχουν κατοχυρωθεί διαγωνισμοί. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα μπορέσει το ψευτοκράτος να θέσει θέμα συμμετοχής με τον τρόπο που το διατύπωσε. Υπουργέ, υπάρχει και ένα θέμα με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που εκδηλώνονται. Υπάρχει απάντηση, υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό? Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, mm-hmm. οι οποίες διεθνώς είναι υπαρκτές, ειδικά μετά τα μεγάλα ατυχήματα πριν από μια δεκαετία εντούτοις, από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγίες για την περιβαλλοντική προστασία σε περίπτωση αξιοποίησης υδρογονανθράκων, οι οποίες είναι πιο αυστηρές στον κόσμο. Αυτές οι οδηγίες έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην ελληνική νομοθεσία και στην κυπριακή. Είναι πάρα πολύ σύνθετες και πολύ αυστηρές και δεν είναι φάπαξ. Δηλαδή δεν γίνονται άπαξ. Παίρνω μια άδεια περιβαλλοντικής αδειοδότησης και από τούδε και φεξής δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Κάθε βήμα υπάρχει μια πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία, βήμα προς βήμα, το οποίο η τήρησή του νομίζω δημιουργεί πολύ μεγάλο βαθμό ασφάλειας στο ότι θα είναι περιβαλλοντικά συμβατές η εξόρυξη και η έρευνα. Στην προσπάθεια ανέβρεσης και αξιοποίησης των εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και σε σχέση με τον διαγωνισμό, ο οποίος έχει βγει στον αέρα, έχουμε εξελίξεις? Έκλεισε ο διαγωνισμός. Τώρα έχουμε μπει με δύο βασικούς παίκτες. Με δύο βασικούς παίκτες. ΕΛΠΕ και ΛΑΤΣΙ, το λέω έτσι, από την άλλη πλευρά την Άξον. Η νοτιοδυτικά της Κρήτης, η Exxon Mobil, νομίζω ότι με την ολοκλήρωση των δύο αυτών διαγωνισμών και την επικύρωση των προηγούμενων τεσσάρων συμβάσεων που κάναμε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, έχουμε πλέον περάσει το επόμενο στάδιο. Έχουμε ένα πλήρη χάρτη κατοχύρωσης διαγωνισμών και ταυτόχρονα έχουμε πλέον τα δεδομένα για να ότι υπάρχει
ένας πλήρης βηματισμός της Ελλάδας με τις άλλες χώρες στην περιοχή που έχουν κάνει πιο πολλά βήματα από εμάς, η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Και η Ελλάδα πλέον ευθυγραμμίζεται πλήρως, βρίσκεται στο στάδιο της ωριμότητας με αυτές τις χώρες, προκειμένου η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων σε όλη την περιοχή, που φαίνεται πολύ φιλόδοξη, να προχωρήσει. Αυτό το φιλόδοξο σχέδιο πιστεύετε ότι θα υλοποιηθεί? Το πάμε περίπου γύρω στο 2020 ή πού το πάμε χρονικά? Οι συμβάσεις όλες αυτές είναι 3-2-2, δηλαδή είναι 3 χρόνια, 2 χρόνια και άλλα 2 χρόνια. Μπορεί να μειωθούν αυτοί οι χρόνοι, αλλά κανονικά αυτοί είναι οι χρόνοι με τους οποίους γίνεται οι υποθαλάσσιες, κυρίως οι υποθαλάσσιες έρευνες. Και επειδή εμείς κρατάμε στο θέμα αυτό χαμηλούς τόνους, δεν μιλάμε ούτε για Ελτοράντο, ούτε για ένα πλούτο ο οποίος θα λύσει τα προβλήματα, κάθε άλλο, ακριβώς το αντίθετο, κρατάμε μια κατεύθυνση χαμηλών τόνων και να δούμε βήμα-βήμα να κάνουμε τα πράγματα σωστά και να δούμε βήμα-βήμα τι υπάρχει και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Να πάμε στο θέμα της επόμενης ημέρας, μετά τον Αύγουστο του 18, που είναι ένα μεγάλο θέμα που συζητιέται πάρα πολύ και συζητήθηκε και πολύ την περασμένη εβδομάδα στους Δελφούς, Υπουργέ. Χρειάζεται προληπτική πιστοληπτική γραμμή? Η απάντησή μου κατηγορηματικά όχι. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω ως οικονομολόγος ποιο είναι το νόημα της πιστοληπτικής γραμμής. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος κάνει λάθος, δηλαδή? Δεν είναι θέμα λάθους, είναι θέμα αποτίμησης και αντίληψη για το τι σημαίνει το ένα, αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Η κυβέρνηση για την επόμενη μέρα χτίζει ένα πολύ σημαντικό buffer πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα είναι στο πλάι. Αυτό δημιουργεί μια πλήρη ασφάλεια, διότι καλύπτει τις δανειακές ανάγκες της χώρας για 2-3 χρόνια. Άρα έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό μπάφερ, το οποίο δημιουργεί ασφάλεια και να μπορεί να βγαίνει στις αγορές κανονικά. Η πιστοληπτική γραμμή, η οποία έχει πολύ λιγότερα χρήματα από τον μπάφερ και παράγει νέες δεσμεύσεις για τη χώρα κτλ., είναι μια θέση η οποία δεν έχει αντικείμενο. Κατ' ουσίαν δεν έχει αντικείμενο, διότι το μόνο που δημιουργεί είναι ότι την ασφάλεια στις αγορές δεν τη δημιουργεί η σταθεροποίηση της χώρας και το προφανές ότι μπορεί να βγει πλέον με δόκιμο τρόπο στις αγορές και έχει και ένα μηχανισμό εγγύησης που είναι το buffer με αρκετά χρήματα, αλλά πρέπει να είναι σε μια διαρκή κατάσταση υποπτίας. Πρακτικά, αυτό όμως δεν ισχύει και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν έχει αντικείμενο η πρόταση αυτή. Ο αντίλογος, κύριε Σταθάκη, έχει να κάνει σε πολλά σημεία, δανείζομαι δύο. Το ένα έχει να κάνει με την τρίτη αξιολόγηση, που θα έλεγα μια σχετικά εύκολη, η οποία άργησε να καθυστερήσει. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι η τέταρτη αξιολόγηση που έρχεται θα κλείσει τον Ιούνιο. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα είναι εύκολο, θα υλοποιηθεί, θα γίνει, γιατί έχει μέσα και μια σειρά πραγμάτων, από κρατικοποιήσεις για παράδειγμα. Έτσι, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, ένα καρό πράγματα, για το οποίο νομίζω ότι και μπορεί να έχετε ακόμα και σωκοματικά προβλήματα. Τα έχω βάλει όλα μαζί. Σας ακούω. Η τέταρτη αξιολόγηση προγραμματίζουμε να κλείσει στο Eurogroup της 21 Ιουνίου. Η πρόθεσή μας λοιπόν είναι εμείς να είμαστε έτοιμοι. Μέχρι τον Ιούλιο προφανώς έχει διάφορα θέματα τα οποία είναι λίγο πιο σύνθετα και τα οποία δεν θα έχουν ολοκληρωθεί. Μια σύνθετη ιδιωτικοποίηση σε εισαγωγικά δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο, σε 2 μήνες. Αλλά εφόσον έχει ξεκινήσει η διαδικασία, νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει. Άρα και τα θέματα τα οποία στο χρονοδιάγραμμα δεν ολοκληρώνονται μέχρι τον Ιούνιο, αλλά μπορούν να έχουν ξεκινήσει, μπορούν να κλείσουμε πάρα πολύ αισιόδοξο, γνωρίζοντας όλη τη θεματική της τέταρτης αξιολόγησης, ότι μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Μένω λίγο στις αποκρατικοποιήσεις. Εκεί δεν θα παίξει ρόλο, ας πούμε, οι τιμές ή ακόμα και νομικά προβλήματα πιθανά να υπάρξουν? Κανένας... Και το βάζω και σε σχέση με το χρόνο. Ναι, απλώς πρέπει να είναι κατανοητό ότι και στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, όπως έγινε η συζήτηση στην τρίτη αξιολόγηση,
Και οι δύο πλευρές έχουμε συμφωνήσει ότι πρώτον δεν θα κάνουμε κάτι το οποίο θα δημιουργήσει εκπτώσεις στην αξία μιας επιχείρησης ή θα προσβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Άρα το πνεύμα είναι κοινό. Πρέπει να βρίσκουμε σε κάθε περίπτωση την καλύτερη δυνατή λύση με μια ευελιξία και νομίζω ότι αν δείτε και στο θέμα της ΔΕΗ και σε άλλα θέματα επιλέξαμε τελικά κοινή συνενέση την καλύτερη δυνατή λύση. Είναι καλύτερη δηλαδή η δική σας συμφωνία με τους θεσμούς από τη μικρή ΔΕΗ? Σαφώς καλύτερη. Υπενθυμίζω ότι η μικρή ΔΕΗ ήταν οριζόντια, δηλαδή έδινε περίπου σχεδόν το 1/3 της ΔΕΗ οριζόντια, δηλαδή περιελάμβανε λιγνίτες, περιελάμβανε τα υδροελεκτρικά που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη ΔΕΗ, γιατί έχει πολύ μεγάλη κερδοφορία τα υδροελεκτρικά. Αντίθετα, η δική μας συμφωνία τηρεί επακριβώς μόνο την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδίκασε τη χώρα μας για το μονοπόλιο της ΔΕΗ στο λιγνίτι. Mm-hmm. Πρακτικά σημαίνει ότι στην αποεπένδυση μπήκε το 9% του δυναμικού του παραγωγικού της ΔΕΗ, δεν έχει καμία σχέση με το 25 με 30 που ήταν η μικρή ΔΕΗ, είναι αποκλειστικά για το λιγνίτι, άρα η ΔΕΗ διατηρεί το ισχυρό της δυναμικό που είναι κυρίως τα υδροελεκτρικά και ταυτόχρονα είναι μια συνθήκη η οποία αναπόφευκτα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας κάποια βήματα έπρεπε να γίνουν και ένα από αυτά ήταν και αυτό. Αυτό είναι δικιά σας πρωτοβουλία, πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Σύμφωνα με την αρμόδια επίτροπο είναι δικιά σας, είναι της κυβέρνησης πρωτοβουλία. Η απόφαση, όχι, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να είμαστε σαφείς. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έλεγε κάτι απλό. Η ΔΕΗ πρέπει να χάσει το μονοπόλιο στο λιγνίτι και καταδικάζεται η Ελλάδα για αυτό. Και από τούδε και εφεξής, ό,τι λιγνητορυχείο βγαίνει προς αξιοποίηση θα έπρεπε να δίνεται υποχρεωτικά στους ιδιώτες μέχρι να φτάσει στο 40% mm-hmm. των λιγνητορυχείων που έχει ΔΕΗ. Η χώρα δεν πρόκειται να ανοίξουμε νέα λιγνητορυχεία, διότι για περιβαλλοντικούς λόγους. Εμείς πάμε προς ένα σύστημα ενέργειας που θα έχει πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεπώς, εφόσον δεν μπορούσε να εφαρμοστεί κατά γράμμα η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έπρεπε να βρεθεί ένα αντιστάθμισμα. Το αντιστάθμισμα ήταν να χαθεί ένα μέρος από τη λιγνητική παραγωγή της ΔΕΗ, τη σημερινή, και να περάσει εκτός ΔΕΗ σε άλλα χέρια. Άρα η συζήτηση έγινε ακριβώς με τη DGCOM στο ποιο θα είναι η καλύτερη μορφή αντιστάθμισης. Και αυτός ήταν διάλογος που έγινε από κοινού με την DGCOM προκειμένου να ικανοποιηθούν και η DGCOM σε σχέση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Θέσεις Δικαστηρίου. Εργασίας, σχέσεις εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς θα φέρουμε τον νόμο για τη ΔΕΗ μέχρι τέλος του Μάρτη στη Βουλή. Ο νόμος περιλαμβάνει τρία κομμάτια. Το ένα είναι ποιες μονάδες εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία και πώς φεύγουν από τη ΔΕΗ αυτές οι μονάδες. Δεύτερον, πώς θα γίνει ο διαγωνισμός. Το διαγωνισμό θα τον κάνει η ίδια η ΔΕΗ και με πολύ διάφανο και τρόπο και θέλει όλα τα διαδικαστικά. Και η τρίτη ενότητα αφορά τα εργασιακά. Δηλαδή πώς διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις για ένα χρονικό διάστημα αρκετών χρόνων. Μάλιστα. Υπουργέ, θέλω να πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που... Μου επιτρέψεις μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε το κομμάτι ΔΕΗ. Βλέπω τα στοιχεία της Eurostat, όπου οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα για τους οικιακούς καταναλωτές σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη το εξάμηνο του 2017. Μάλιστα, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι τιμές του ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης σημείωσαν πτώση. Τι γίνεται με εμάς? Καταρχάς, δεν έχει αυξηθεί η τιμή του ρεύματος, όπως ξέρετε. Είναι λάθος τα στοιχεία του Eurostat. Χρόνια. Η τιμή του ρεύματος δεν έχει αυξηθεί. Στην Ελλάδα έχει αυξηθεί πάνω από 5 χρόνια, νομίζω. Συνεπώς, δεν είναι θέμα αυξήσεων. Ωστόσο, είναι φουσκωμένοι λογαριασμοί, Υπουργέ. Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί προέκυψαν πέρυσι το χειμώνα. Κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονταν τα οίκο στην κατανάλωση των οικοκυριών. Όπως ξέρετε, τα οίκο είχαν τη μορφή μιας σκάλας, οπότε μόλις αλλάζατε
την κατανάλωσή σας αυξάνοντάς ήταν λίγο. Λίγο πιο πολύ air condition δηλαδή. Ακριβώς, ή βάζατε λίγο παραπάνω θέρμανση. Δεν βρήκαμε τον τρόπο να σταματήσουμε το κρύο. Αυτό το σύστημα λοιπόν πέρυσι δημιούργησε απότομες αυξήσεις στα οίκο, οπότε νοικοκυριά είδαν εξαιτίας αυτού απότομες αυξήσεις. Αυτό το διορθώσαμε φέτος. Mm-hmm. Δηλαδή τα νέα οίκο υπολογίζονται πλέον ως μία γραμμή και όχι με αυτή τη σκάλα που δημιουργούσε τις εκρήξεις στα οίκο, και αυτή ήταν η κεντρική μας ιδέα. Οπότε από φέτος με τον τρόπο που υπολογίζονται τα οίκο δεν υπάρχουν απότομες αυξήσεις και συνεπώς θα είναι πιο ομαλές οι απότομες αλλαγές στην κατανάλωση. Να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Τέλεια. Λοιπόν, το εξοικονομώ κατοίκον 2, Υπουργέ, ήταν να ανοίξει την Πέμπτη, θα ανοίξει τελικά τη Δευτέρα. Προς τι η καθυστέρηση και ποια η διαφορά από το εξοικονομώ κατοίκον 1? Την Πέμπτη είχαμε τεχνικά προβλήματα, τα οποία καταφέραν και τα έλυσαν με τελευταία στιγμή. Οπότε μετά επιλέξαμε να αφήσουμε 3-4 μέρες την πλατφόρμα να μπορούν να μπαίνουν δοκιμαστικά και να αρχίσει επίσημα το πρόγραμμα τη Δευτέρα, να μπαίνουν δοκιμαστικά ούτως ώστε να εξοικειωθούν επακριβώς με το τι πρέπει να κάνουν και πώς να συμπληρώσουν τις φόρμες, ούτως ώστε τη Δευτέρα να μπουν κανονικά. Υπενθυμίζω ότι στο νέο εξοικονομώ το πρόγραμμα θα κλείσει όταν καλυφθούν τα χρήματα. Mm-hmm. Σε αντίθεση με το εξοικονομώ 1 που είχε 50.000 εγκρίσεις, αλλά χρήματα μόνο για 15.000 και άφησε μια τεράστια τα 2/3 των ανθρώπων που έμειναν εκτός προγράμματος ενώ είχαν εγκριθεί. Υπήρχε στο πρώτο ο κόσμος, ο οποίος περίμενε να πάρει λεφτά και λεφτά δεν πήρε, και δεν υπήρχε και μια μέρημνα για τους φτωχότερους. Ακριβώς αυτές είναι οι δύο διαφορές, οι δύο αλλαγές που κάναμε. Η πρώτη είναι όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, απορροφηθούν τα χρήματα, θα σταματήσει αυτόματα. Άρα δεν θα υπάρχουν άλλες εγκρίσεις. Και η δεύτερη είναι ότι βάλαμε κοινωνικά κριτήρια προκειμένου να ευνοηθούν, άρα να προτεραιοποιηθούν οι κοινωνικές ομάδες που έχουν ασθενέστερα εισοδήματα. Mm-hmm. Υπουργέ, το είδαμε και με την πλαστική σακούλα, το μεγάλο αυτό θέμα. Η χώρα μας είναι πίσω σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές προβλέψεις και μέρημνες. Η Κομισιόν προχθές σας έστειλε προειδοποιητική επιστολή που δίνει διορία 2 μηνών για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ζητώντας μάλιστα μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνησης για εμπορικά κτίρια, κατοικίες και δημόσια κτίρια. Τι θα γίνει με αυτό? Υπάρχουν χρήματα, έχει ο κόσμος χρήματα για να μπει σε αυτή τη λογική? Πώς θα το προβλέψετε? Κοιτάξτε τώρα, εμείς ως χώρα έχουμε δεσμευτεί για το 2030. Είμαστε από τις χώρες που υποστηρίζουμε πολύ φιλόδοξους στόχους να μπουν στην Ευρώπη και να είναι και υποχρεωτικοί για τις χώρες. Mm-hmm. Άρα αυτοί οι δύο στόχοι, οι οποίοι λένε δύο απλά πράγματα. Το ένα, ότι το 30% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουμε να είναι από ανανεώσιμες πηγές. Αυτός είναι ένας στόχος. Εκεί η Ελλάδα πάει καλά. Δηλαδή ήδη παράγουμε το 30% σχεδόν της ενέργειάς μας από ανανεώσιμες πηγές. Αναφέρουμε στην παραγωγή ενέργειας και όχι στις μεταφορές και άλλα που είμαστε πολύ πίσω. Αλλά στις ΑΠΕ πάμε καλά και θα πετύχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους. Ο δεύτερος όμως στόχος, ο οποίος εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Υπενθυμίζω ότι το 2030 θα πρέπει να καταναλώνουμε 30% λιγότερη ενέργεια από ό,τι σήμερα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος, διότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Υπενθυμίζω δηλαδή ότι τα μόνα που έχουν γίνει ήταν το εξοικονομώ 1 και κάποια επιμέρους μέτρα. Ενώ τώρα μιλάμε για μια γιγαντιαία προσπάθεια. Πρέπει να εξοικονομούμε περίπου 2% της ενέργειας που καταναλώνουμε ετησίως, το οποίο σημαίνει πολλά βήματα, απότομα βήματα και μεγάλες τομές στη μέχρι τώρα προσπάθεια. Εμείς κάνουμε 3 πράγματα αυτή τη στιγμή. Το εξοικονομώ 2 είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ετοιμάζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα δημόσια κτίρια, σχολεία κυρίως, νοσοκομεία κλπ, δημόσια κτίρια κάθε μορφής, ύψους περίπου 2 δις. Αυτό θα δώσει μια τεράστια όθηση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Και το τρίτο,
Αυτά που οφείλουμε να κάνουμε είναι οι μεγάλες τομές, να εξοικονόμηση ενέργεια στις μεταφορές και στους άλλους ενεργοβόρους τομείς της οικονομίας, βιομηχανία κλπ. Με βάση αυτά που λέτε, το μυαλό μου πάει από τη μία στους πολίτες, από την άλλη στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάει επίσης στις μικρές επιχειρήσεις. Θα εμπλακούν, θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν? Η απάντηση είναι ναι. Εμείς κάναμε καταρχάς ενεργειακές κοινότητες ένα θεσμός ο οποίος αναφέρεται και στα δύο πράγματα. Αναφέρεται δηλαδή και στην παραγωγή ΑΠΕ από τους καταναλωτές τους ίδιους. Τρεις βιοτεχνίες, δύο ξενοδοχεία, μια πολυκατοικία, πέντε ιδιώτες, κάτοικοι μιας κοινότητας. Αλλά αναφέρεται και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Άρα βάλαμε το εργαλείο και το θεσμό με τον οποίο οι καταναλωτές οι ίδιοι, οποιασδήποτε μορφής καταναλωτές, μπορούν πρώτον να κινηθούν σε μια κατεύθυνση να παράγουν την ενέργειά τους. Δεύτερο, επίσης σημαντικό, ότι να βρουν οποιοδήποτε κατάλληλο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας στη δραστηριότητά τους. Βιοτεχνική, βιομηχανική, τουριστική, υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο, αγροτική κυρίως, όπου έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες για εξοικονόμηση ενέργειας. Ταυτόχρονα θα προσθέσουμε και άλλα εργαλεία με τα οποία θα διευκολύνουμε αυτό και χρηματοδοτικά. Η Δήμη είναι κεντρική σε αυτή την ιστορία εκ των πραγμάτων, διότι έχουν μεγάλη ευχέρεια. Οι Δήμοι μπορούν να παράγουν ενέργεια και τη συμψηφίζουν με ρολόγια νοικοκυριών στο Δήμο τους, την κατανάλωσή τους. Μπορούν να κάνουν πολλά και φιλόδοξα σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας. Έχουν τη δυνατότητα, έχουν τα εργαλεία. Είμαστε στην αρχή αυτής του μεγάλου κύκλου που εκτιμώ ότι θα δώσει τεράστια όθηση και περιβαλλοντική και οικονομική στην οικονομία μας. Να πάμε ξανά λίγο στο κεντρικό πολιτικό για να κλείσουμε κιόλας. Υπουργέ, έχουμε μια σειρά αποκαλύψεων για υποθέσεις όπως η Νοβάρτης, όπως η διερεύνηση της υπόθεσης των Μιζών στο μετρό. Αυτή η σκανδαλολογία θεωρείτε ότι βοηθάει τον πολιτικό διάλογο? Καταρχάς, να συμφωνήσουμε όλοι ότι ο χαρακτήρας αυτών των σκανδάλων δεν είναι μια εσωτερική σκανδαλολογία, είναι διεθνή σκάνδαλα υπαρκτά, τα οποία φτάνουν και στη χώρα μας. Εάν αποδεχτούμε αυτό, ότι δεν είναι μια σκανδαλολογία την οποία την παράγουμε ανάμεταξύ μας για να τραυματίζουμε ένα τον άλλο και ούτω καθεξής, αλλά ότι είναι διεθνή σκάνδαλα τα οποία εμπλέκουν τη χώρα μας, και από εκεί και πέρα αυτό είναι μονόδρομος, δηλαδή οφείλουμε όλοι να βρούμε τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να διαφωνούν, υπάρχουν διαφωνίες κάποιοι στον τρόπο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην διελευκανθούν. Είναι διεθνή σκάνδαλα, θα εκτεθεί η χώρα εάν για οποιοδήποτε λόγο θεωρήσουμε ότι ξαφνικά μια χώρα δεν προχωράει τη διερεύνηση σε βάθος. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα κοινό καμβά. Πέρα από την αντιπαράθεση, πέρα από την όξυνση που μπορεί να υπάρχει αναπόφευκτα. Άρα αυτός ο κοινός καμβάς νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και να πάμε βήμα-βήμα επί της ουσίας και να μην αναλωθούμε στα διαδικαστικά τα οποία καμιά φορά υπερβάλλουν και να πάμε επί της ουσίας να διελευκανθούν οι πτυχές αυτών των σκανδάλων και να υπάρχει απόλυτη πλέον συμφωνία στο ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι μόνο ο δρόμος. Κύριε Σταθάκη, κλείνουμε την κουβέντα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από τηλεθεατές που αφορούν το κτηματολόγιο. Πότε θα αποκτήσει επιτέλους η χώρα ένα πλήρες και ολοκληρωμένο κτηματολόγιο? Το 2020 είναι η απάντησή μας. Για να γίνει το κτηματολόγιο, όπως ξέρετε, το οποίο γινόταν δεκαετίες, αλλά έχει φτάσει μόνο στο 25% της χώρας, έπρεπε να γίνουν. Υπήρχαν κάποια προαπαιτούμενα. Έχουμε τα δάση, έχουμε τις θάλασσες, τις παραλίες. Δηλαδή, κτηματολόγιο φτιάχναμε 20 χρόνια και δασικούς χάρτες δεν είχαμε. Είχαμε μόλις το 1%, το 1% των δασών επικυρωμένους χάρτες. Η παρούσα κυβέρνηση έκανε βήμα-βήμα, αντέστρεψε αυτή τη λογική και προσπάθησε να τη βάλει στην πραγματική της βάση. Πήραμε τα δάση, σήμερα έχουμε επικυρώσει σε ένα χρόνο, το υπογραμμίζω, το 37% των δασών. Σε άλλο ένα χρόνο θα έχουμε φτάσει κοντά στο 80%. Πάνε τα δάση.
Δεύτερη... Όχι, μισό λεπτάκι. Έχετε ένα οικόπεδο και δεν το φροντίζω. Εσείς δεν το φροντίζετε και κατεβαίνουν τα πουρνάρια και έρχονται προς τα κάτω. Και ξαφνικά αυτό γίνεται δασικό. Και εγώ χάνω στρέμματα. Τι κάνω? Η απάντηση στα θέματα των δασικών χαρτών νομίζω ότι έχουν απαντηθεί. Τα θέματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και τα λοιπά, οι ενστάσεις, το σύστημα των ενστάσεων κλπ. Εκεί που αναρτήσαμε τους δασικούς χάρτες και τους επικυρώσαμε, όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί. Μάλιστα. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Από το 100% των χαρτών που αναρτήσαμε και επικυρώσαμε, στο 93% των περιπτώσεων έχει κλείσει το θέμα και έχουν ενσωματωθεί και οι ενστάσεις και είναι όλοι πανευτικοί. Άρα αυτά τα θέματα έχουν λυθεί. Αφήνουμε λοιπόν τα δάση. Απλώς θα προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και το θέμα των δασών. Δεύτερη προϋπόθεση για το χρηματολόγιο, παραλίες. Αιγιαλή και παραλίες. Μέχρι τέλος του 2018 έχουμε δεσμευτεί να αναρτήσουμε οριστικές γραμμές παραλιών, αιγιαλών κτλ. Διότι, όπως ξέρετε, ζούμε σε μια χώρα που το παράδοξο είναι ότι όταν πάει να δεις πού είναι η γραμμή της παραλίας, θα συναντήσεις τουλάχιστον τρεις γραμμές με διάφορες μετατοπίσεις. Και όσο πιο τουριστικό είναι το νησί, τόσο πιο μεγάλες είναι οι γραμμές. Δεύτερη προϋπόθεση για το χρηματολόγιο αυτή. Και η τρίτη και η τελευταία είναι το χρηματολόγιο το ίδιο. Εμείς ενοποιούμε με τον νόμο που κάναμε υποθηκοφυλακία και χρηματολογικά γραφεία. Ένας φορέας γίνεται, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Το 2020, όπως ήδη το έχουμε. Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αυτό αναλαμβάνει να ολοκληρώσει πλέον το χρηματολόγιο. Και οι μελέτες που έχουν προκηρυχθεί για το σύνολο της χώρας, 32 μελέτες, αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2020 και αναφέρουμε στο υπόλοιπο 75% της χώρας. Η φιλοδοξία είναι απλή, το 2020 η χώρα μας θα έχει φτάσει στο 75-80% να είναι πλέον μια χώρα με ασφάλεια δικαίου, να ξέρουμε τι είναι τι, πιανού σε ποιον ανήκει. Μάλιστα. Και ούτω καθεξής. Κύριε Σταθάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Εμείς πάμε.